Σταματούν οι βραδινοί περίπατοι στην παραλιακή τη Αλεξανδρούπολη μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολη. Σταματάει η ετήσια πεζοδρόμηση τη παραλιακή έω 25 Σεπτεμβρίου από ώρα 8 έω και μία μετά τα μεσάνυχτα. Δημιουργήθηκε ένα θέμα και μια αναστάτωση που έχει και λόγο και έχει και υπέρ του πρωταγωνιστέ. Ε, για να καταλάβουν και οι Μέχρι πριν από λίγα χρόνια την απόφαση για το κλείσιμο τη παραλιακή ζώνη Αλεξανδρούπολη την έβγαζε, την έπαιρνε ο Δήμαρχο τη πόλη, μέχρι πέρσι την έπαιρνε η Επιτροπή Ποιότητα Ζωή Αλεξανδρούπολη. Από φέτο άλλαξε και πάλι ο νόμο, με γνωμοδότηση τη Επιτροπή Ποιότητα Ζωή, την παίρνει την απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο τη πόλη. Εμεί ω Επιτροπή Ποιότητα Ζωή στηρίσαμε την παράδοση, το έθιμο που ισχύει, δηλαδή να κλείνει από το τέλο του Μαου μέχρι το τέλο του Οκτωβρίου για αυτού του τέσσερι τρεις από τις 8 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τη 1 η ώρα το βράδυ. Το φέραμε προς έγκριση ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο και και αυτό που συνήθως Γίνεται, δυστυχώ το αναφέρω, συνήθω γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλη η συμμαχική αντιπολίτευση καταψηφίζει τι προτάσει που φέρνει η Δημοτική Αρχή. Οπότε δεν πέρασε η πρόταση η δική μα να κλείνει στι 8 η ώρα. Δεν πέρασε όμω ούτε και η αντίπρόταση που έκανε η αντιπολίτευση να κλείνει στι 9 η ώρα, διότι είναι μια κανονιστική απόφαση, δηλαδή ισχύει για όλου ευθέω, σε ευθεία γραμμή, του Δημότε η απόφαση αυτή, που και έπρεπε να πιάσει. Στον αριθμό των 21 ψήφων. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν κλείνουμε την παραλιακή μέχρι να συγκροτηθεί εκ νέου η Επιτροπή Ποιότητα Ζωή, που πάλι θα τηρήσει την απόφαση του Εθήμου, αυτό που τόσα χρόνια ακολουθούμε, δηλαδή να κλείνει 8 με 1 το βράδυ και συνεχεία αμέσω να έρθει ω θέμα προ ψήφιση και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και γι' αυτό περιμένουμε την επόμενη συνεδρίαση για να δούμε πώ θα γίνει η διαχείριση και τελικά τι απόφαση θα πάρθει. Η παραλιακή τη Αλεξανδρούπολη και πάλι θα είναι ανοιχτή σε αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτε, πω επισημαίνει σε ανακοίνωση του Ο Δήμος, έτσι θα στερούνται οι ανέμελε βόλτε σε μητέρε αλλά και ηλικιωμένου στην παραλιακή λεωφόρο. Ναι, αρκετό τόριβο έγινε το προηγούμενο διάστημα. Εάν τυχόν θα. Το θέμα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν άμα κλείσει η παραλιακή ή όχι. Το ότι θα κλείσει θα είναι δεδομένο. Το απλά είχαν μία διένυξη στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά για την ώρα που πρέπει να κλείσει. Mm. Εμεί όλα τα προηγούμενα χρόνια η αγορά, η παραλιακή έκλεινε στι 8 η ώρα και ήταν κλειστή από τι 8 το απόγευμα το βράδυ έω και τη μία τα ξημερώματα, και αυτό ισχύει καθημερινά από την 1η Ιουνίου. Εκεί υπήρχε μια σύγχυση, υπήρχε μια πρόταση από την αντιπολίτευση όσο αφορά να γίνει στι 9 η ώρα το κλείσιμο, διευκολύνοντα ίσω κάποια μερίδα τρόμων οι οποίοι θα μετακινούνται από το κέντρο με τα οχήματα. Βέβαια, ε, θεωρώ εγώ όσο αφορά τον εμπορικό κόσμο και την εμπορική κίνηση, είναι να υπάρχουν κάποιε σταθερέ. Αυτό μα ενδιαφέρει εμά, να μην μπερδεύεται ο κόσμο, να υπάρχει το σταθερό ωράριο. Η άποψή μου είναι να υπάρχει αυτό που ισχύει μέχρι τώρα, έτσι ώστε να μην μπαίνει σε μια μια σύγχυση ο κόσμο. Όχι 8 η ώρα, όχι 9, όχι πιο νωρί να κλείνει η παραλιακή, όχι αργότερα να κλείνει η παραλιακή. Άρα, μείναμε στο δεδομένο ότι θα ισχύσει αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα και έτσι από την 1η Ιουνίου, από την επόμενη εβδομάδα κιόλα, θα αρχίσει η παραλιακή και θα είναι κλειστή από τι 8 το απόγευμα έω και τη 1 μία... Τα ξημερώματα. Αυτό μένει προ του δημότε τη Αλεξανδρούπολης, αλλά κυρίω και προ του επισκέπτε που του ενδιαφέρει πάρα πολύ η επαφή με τη θάλασσα και η δυνατότητα αυτή τη ελεύθερη κίνηση των μικρών μα φίλων, αλλά και των ανθρώπων που κινούνται στο παραλιακό μέτωπο. Και θεωρώ ότι θα ομαλοποιηθεί και αυτή η κατάσταση.